Πάμε λοιπόν τώρα να καλωσορίσουμε την Μελίνα Γιαλαμά, ζωγράφος, γνωστή βέβαια και ως καθηγήτρια αισθητικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχετε δει εκπομπές εδώ από τον Εκκλησιαστικό Τηλεοπτικό μας σταθμό. Έχουμε μιλήσει με την κυρία Γιαλαμά. Η κυρία Γιαλαμά λοιπόν έκανε κάτι που αρκετοί έχουν κάνει φέτος, μια έκθεση ζωγραφικής για το 1821. Και λέω αρκετοί γιατί είχαν την ευκαιρία και μέσα στην περίοδο της καραντίνας πολλοί να το κάνουν αυτό, να πειραματιστούν βέβαια. Η κυρία Γιαλαμά όμως είναι ζωγράφος εδώ και χρόνια, γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενό της. Και έτσι λοιπόν, κυρία Γιαλαμά, θα έχουμε και μια έκθεση των έργων αυτών τώρα αυτές τις ημέρες. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσά και στο τηλεοπτικό κοινό μας. Λοιπόν, η έκθεση αυτή έχει έργα που όλα συνδέονται με το 1821, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λόγω του ότι έχουμε την επετειακή χρονιά φέτος, τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ήταν μια ιδέα εξ αρχής από πέρυσι κιόλας, ότι θα ήθελα να κάνω κάτι που να έχει σχέση με αυτή την χρονιά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ως ιδέα και με αφορμή το γεγονός αυτό, ψάχνοντας έτσι διάφορες μορφές, κάποια αντικείμενα, η αγάπη μου για τις παραδοσιακές φορεσιές, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτή με έσβρωξε στο να επιλέξω κάποια θέματα πάνω σε αυτό το κομμάτι, δημιούργησα όλα αυτά τα έργα. Αυτά τώρα πότε θα έχουμε την έκθεση? Γιατί ενημερωθήκαμε ότι θα έχετε και μια έκθεση, έτσι κάποιος θα μπορεί να τα δει από κοντά. Ακριβώς. Στις 20 Νοεμβρίου, αυτό το Σάββατο, από τις 12 η ώρα μέχρι τις 8.30 ώρα το απόγευμα, θα είναι ανοιχτή η έκθεση, είναι τα εγγένεια της έκθεσης, στη Χαλκός Γκάλερι, του κύρου Κώστα Παρχαρίδη. Τώρα, είναι μια έκθεση που κάνετε προφανώς μετά από καιρό λόγω των συνθήκων. Δεν ήταν εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούσατε να εκθέσετε έργα σας, γιατί γνωρίζω ότι έχετε εκθέσει και στο παρελθόν σε αρκετές πόλεις, έτσι, εκτός από τη Φλόρινα από όπου κατάγεστε, σε νησιά, στην Θεσσαλονίκη φυσικά, αλλά και αλλού. Ακριβώς. Υπήρξε η καραντίνα, η οποία μας έκλεισε όλους μέσα στα σπίτια μας. Αυτό βέβαια για μας τους καλλιτέχνες ήταν αρκετά δημιουργικό. Έτσι λοιπόν και εγώ με την δικιά μου σειρά εκμεταλλεύτηκα το χρόνο αυτό και μπόρεσα να βγάλω κάποια έργα, τα οποία βέβαια σας τα εκθέτω τώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα ανταμώσουμε ξανά. Έτσι, θέλω να πιστεύω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιαλαμά. Μιλάνε Γιαλαμά, λοιπόν, ζωγράφος, επαιτειακή έκθεση ζωγραφικής για τα 200 χρόνια. Φέτος, λοιπόν, πραγματικά η χρονιά αυτή είναι γεμάτη. Είναι γεμάτη από προσπάθειες. Βέβαια, εμείς μιλάμε καθημερινά για τις προσπάθειες της Εκκλησίας, των Δήμων, των Συλλόγων. Όμως και οι ιδιώτες και ειδικά οι ζωγράφοι μας έχουν εμπνευστεί φέτος. Τα 200 χρόνια από την Επανάσταση έχουν δώσει ιδέες και βέβαια η καραντίνα ήταν και μια ευκαιρία για πολλούς να τις αποτυπώσουν αυτές τις ιδέες στον καμβά. Μια μικρή ανάσα τώρα και περνάμε στην επικαιρότητα.